Πήγαμε, τα παιδιά είναι σε άριστη κατάσταση από ό,τι φαίνεται, αλλά προληπτικά τα έχουμε στείλει στο νοσοκομείο για έλεγχο, μαζί με τη μητέρα. Και έχουμε τον παππού, ο οποίος συνέβη το αναπάντεχο και πολύ δύσκολα μπορούσαν και το βγάλανε τα παιδιά από μέσα από τη θάλασσα. Δεν κατάφερα να μπω. Με τα ξύλα δεν έπεσε στη θάλασσα, δεν τα κατάφερε, έτσι κι αλλιώς δεν έφτασε ούτε καν κοντά. Και ο κύριος με το που σώθηκε το δεύτερο παιδί, μάλλον παρέδωσε ψυχή και έφυγε. Να πάω κάτω, αλλά ήταν πολύ τσίμα. Και μετά βγάλουμε το συσίβιο και το πετάμε. Το πρώτο το έπιασε, το βγάλαμε. Κορίτσι ή αγόρια? Αγόρια. Και τα δύο αγόρια. Ναι. Και μετά ο φίλος μου ήταν εκεί, το βγάλαμε το πρώτο εγώ. Και μετά ο φίλος μου το βγάλει το άλλο. Ήταν μαζί με το παππού. Εσύ ο παππούς τώρα το αφήνει το παιδί γιατί ήταν. Και μετά στην ώρα που του βγάλουμε τα παιδιά, τελειώσει αυτό. Τουλάχιστον τα είδε τα δύο παιδιά που βγήκανε. Είδαμε εδώ τα δύο παιδιά και τον άντρα που φωνάζανε βοήθεια. Πήραμε σωσίβια και αυτά, τα δέσαμε σκηνιά και τα ρίξαμε μέσα. Πιάσαμε τα δύο παιδιά, τα βγάλαμε, τα σώσαμε. Όμως το άνθρωπο δεν μπορούσαμε να το σώσουμε. Επειδή εδώ έχει βράχια και αυτά μπορούν να χτυπηθεί και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε, δεν το προλάβαμε. Το ναι. Πήρε μέσα το νερό. Το πήρε μέσα, μετά το τραβήξε μέσα. Τα παιδιά ήταν τρεμαγμένα, την ώρα που ανεβήκαν πάνω κατάλαβα που ήταν δικό του άνθρωπο μέσα και ξεκινάνε να κλαίγανε. Την ώρα που βγήκα τα παιδιά τρέμανε από το φόβο. Αυτό. Νιώθω περήφανη επειδή σώσαμε τα παιδιά. Αυτό υπήρχε πρώτα στο μυαλό μας να σώσουμε τα παιδιά. Και μετά εντάξει, το άνθρωπο δεν προλάβαμε να το σώσουμε, νιώθαμε τύψεις, ό,τι μπορούσαμε κάναμε.